need a demon's call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Είμαι πίσω στην Αθήνα. Και αυτό που μόλις είδατε ήταν ένα μικρό δείγμα από αυτά που ζήσαμε το τρίμερο της Καθαράς Δευτέρας. Αποφάσισα τελευταία στιγμή να επισκεφθώ την όμορφη Κρήτη και μέσα σε λίγες ώρες, σε συνεννόηση με τους ιχθυολόγους του ΕΛΚΕΘΕ από το Ηράκλειο, κανονίσαμε την πρώτη συνάντηση επί ελληνικού εδάφους υπό βρύχια ασαλείας λεοντόψαρων. Απολαύσαμε μια καταπληκτική μέρα στη θάλασσα, όπου είχαμε όλη την παραλία δικιά μας, αφαιρέσαμε όσα περισσότερα λεοντόψαρα μπορούσαμε. Δώσαμε κάποια δώρα στους συμμετέχοντες και φυσικά μαζέψαμε πάρα πολλά δεδομένα για τους επιστήμονες του ΕΛΚΕΘΕ. Απολαύστε λοιπόν το υπόλοιπο βίντεο και ελπίζω να σας δω όλους στη δεύτερη συνάντηση που θα κάνουμε στην Ιερά Πέτρα. Είδες εκεί! Εσύ είδες? Εκεί είναι, ρε. Τα είδες. Ναι, ρε, αλλά κατσέβες. Ναι, ήμουν στο τέλος. Ωραία.
Από αυτό εδώ, ε! Έχει αρκετά εκεί κάτω, αλλά είναι βαθιά. Είναι 26 μέτρα. Είναι 26 μέτρα, έχει κι άλλα εκεί κάτω. Έχει κι άλλα, αλλά δεν στα 25 μέτρα, έλα να μαζέψουμε. Μπράβο ρε! Μπράβο ρε! Μπράβο! Double hit! Σε έχω και βίντεο! Έλα, τσούγκρισε! You.
και εγώ και ο άλλος. Και είπαμε να έρθουμε λίγο να ετοιμάσω λίγο στον Τερόντα, είναι έτοιμο. Ναι, ναι. Με τσίμουσε και εμένα και τον άλλον. Εντάξει, μια χαρά. Όχι, όχι. Απλά για να είμαστε σίγουροι και να μην χάνουμε και χρόνο. Εδώ ρε, κοίτα. Ναι, ναι, ναι. Έβγαλε όσο μπόρεσε. Απλά το έχω έτοιμο. Έχουμε καυτό νερό. Κυριάκο! Ει! Βρήκες τίποτα! Πού είναι οι άλλοι, τους είδες? Α! Τους είδα, εκεί είναι! Ωραία, να σου πω, έλα να βάλεις νερό, θέλεις? Βγάλε το γάντι σου και βούτυξε το λίγο. Πώς είσαι? Ποντάει αρκετά. Όχι, δεν πάει. Όλα τα σιάμα από όλα θα τα χάπλα να ψαρεύω. Εμένα μου κρίστηκε λίγο. Ζες, είναι και θέμα ψυχολογία. Εγώ ξέρεις γιατί παίρνω τα μέτρα μου. Γιατί είμαι αλλεργικός. Εντάξει, εμένα με τσίπηση είναι τα περισσότερα νεύρα του χερδού παλάκα. Βάλ' το όλο μας. Όσο το αντί. Εκεί είστε, δεύτερο κόλπο, εκεί πέρα τους είναι. Τους βάζω και πάντα μπορεί. Παιδιά! Ει! Ει! Αλήθεια! Ει! Ελάτε να μην κολυμπάτε! Προς τα έξω. Δεν, όλοι βγήκαν έξω όλοι. Δεν είχαμε βρει τίποτα. Βρήκα... Ναι ρε, θέλετε να κολυμπήσετε προς τα πίσω. Δεν έχω θέμα εγώ. Απλά άμα θέλετε να σας... Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Τα εντόσια τι είχανε? Τα εντόσια που είχαν, δεν στο σηκώτη που σου λέω, ο Δήμος Αδάμης είναι ο διοργανωτής. Αυτό είναι λίπος. Αυτό είναι το λίπος, αυτό είναι το σηκώτη, αλλά σπάει χολή. Έσπασε χολή, ε. Δεν είναι ότι τη σπάει, αλλά στρεσάρεται το ψάρι και σπάει από μόνη της. Γι' αυτό κοκαλό είναι όταν το βαράς και τέτοιο, κατάλαβες. Όπως και στα δίχτυα, τα ψάρια σκάνε και στα παραγάδια χολές τους. Ναι. Βάζεις όμως μέσα στο ψάρι. Καλύτερα με το κεφάλι και να το σπρώξουμε. Άμα είναι ένα καρπό, σκέψω ότι είναι και χειρουργημένο. Πιάσω. Ναι, χειρουργημένο και χωρίς τίποτα μέσα. Σε έχετε λίγο χρόνο. Εντάξει, πολύ χαρά. Θα πεθούμε λίγο. Ναι, δεν πειράζει. Εγώ την έφαγα. Ναι. Έχω πριστεί. Ναι. Κοιτά. Και αυτά να τα φωτογραφίσουμε, τα πριξίματα. Κοίτα, είχαμε βάλει μια κόντρα μεταξύ μας. 100 ευρώ. Ποιος θα βάλει το περισσότερο? Το επόμενο είναι πάλι του Δήμου. Βάζετε και αυτά στο ψυγείο μου. Συγγνώμη, φιλαράκι. Περάσω. Έλα ρε. Αυτά είναι τα δικά σου γι' αυτό το τραγούδι. Όχι. Είστε βιολόγοι. Ναι. Βιολόγοι, ιχθυολόγοι. Λοιπόν. Πάλι θηλυκό.
Εκεί ένα με δύο θα το έλεγα. Είναι πολύ μικρές οι γονάδες. Ένα με δύο, Γιώργο, θηλυκό, ε. Είπες ένα. Ένα με δύο γράφε. Γιατί είναι, κοίταξε, είναι προφανώς δύο, αλλά το γράφω ένα με δύο για να ξέρουμε ότι είναι πολύ μικρή γονάδα. Θα προσέξω. Ωραία. Θα τσιμπηθείς κι εσύ. Να τσιμπηθώ κι εγώ, δεν είναι. Έτσι είναι η έρευνα. Πόσα είναι δηλαδή. Άλλο ψάρι. Λοιπόν, τώρα είναι τα τέσσερα τα... Τώρα είναι τα τέσσερα του... Ωραία. Παράθυνα. Αν θέλουν να μας τα δώσουν τα παιδιά για το εργαστήριο, θα πάρουμε πάλι μη κυβάρι στο εργαστήριο να είμαστε πιο ακριβείς. Όχι, σωστό, σωστό. Ταιριάζει. Λοιπόν, πιο κοκκάλα. Επίσης, από το σχήμα του μπορούμε να δούμε και ποιο είδος είναι ακριβώς, γιατί το σχήμα του οτόλιθου αλλάζει ανάλογα με το είδος. Ωραία. Τώρα, αν τέλος πάντων θελήσατε να κάνουμε και κάποια επόμενη τέτοια διαδικασία, θα σας βάλουμε και εσάς να μετράτε, αν θέλετε. Θέλετε να βγάλουμε το καψάρι. Όχι, μωρέ, ας μην τρομάξουμε τον κόσμο. Τα πρεξίδια. Έστω ένα, έστω ένα, ρε, κρατάμε. Με τα σακουλάκια έτσι όλοι, ε. Ωραία, ναι. Εμένα βγάλει ωραίο, ε. Σε ένα βγάζω, όλο ζούμε, έχω ζουμάρει σε σένα. Λιοντάρια, τα λιοντάρια σας, παιδιά. Ωραία.